κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα μου επιτρέψετε να ξεκινήσω από αυτό που ακούστηκε από τον κύριο Γεωργιάδη για τις καταλήψεις και αν είμαστε υπέρ ή κατά. Το θέμα μας δεν είναι αν είμαστε υπέρ ή κατά των καταλήψεων και σταματήστε να μετατοπίσετε το κέντρο βάρους εκεί. Το θέμα μας είναι ένα και μοναδικό. Αν είμαστε υπέρ ή κατά του εκφασισμού του σχολείου. Αν είμαστε υπέρ ή κατά του εθνικιστικού και ρατσιστικού μίσους και δηλητήριου μέσα στα σχολεία, στους μαθητές μας. Και σας καλώ να πάρετε θέση και να αναλογιστείτε και τις δικές σας ευθύνες της παράταξής σας για όλο αυτό το εμπόριο πατριωτισμού και την πατριδοκαπηλεία. Με αφορμή τον πολιτικό σας καιροσκοπισμό για το μακεδονικό που έχετε αλλάξει 4 γραμμές. Δεν με ενδιαφέρει να μου απαντήσετε. Να καθίσουμε να αναλογιστούμε τις ευθύνες μας και να πάρετε θέση όπως όλες οι δυνάμεις του συνταγματικού τόξου. Δεν πρέπει να επιτρέψουμε να χτυπήσει το κουδούνι του σχολείου στο φασισμό. Τελεία και παύλα. Θα ήθελα λίγο να πω δύο λόγια κι εγώ για τις τροπολογίες και για όλα όσα ακούστηκαν. Ακούστηκαν διάφορα ειρωνικά σχόλια για αυτές τις 100 μέρες όπου κυβερνάει η κυβέρνηση και ότι πριν ουσιαστικά δεν κυβερνούσε. Τακ παρακάμπτω μια κουβέντα να πω, ναι, αυτές είναι οι 100 μέρες μετά την έξοδο της χώρας από τα μνημόνια. Είναι οι πρώτες 100 μέρες της μεταμνημονιακής εποχής. Και η έξοδος από τα μνημόνια, σας αρέσει, δεν σας αρέσει, είναι έργο αυτής της κυβέρνησης. Σε εσάς ανήκει το επίτευγμα της εισόδου σε αυτή τη βαρβαρότητα. Της εισόδου στα μνημόνια μιας χώρας καθημαγμένης, εξουθενωμένης, χρεοκοπημένης. Ακούω, σας ακούω επίσης διαρκώς να μιλάτε την ίδια στιγμή, να μας επιρρύπτεται ότι εισήλθαμε στο 4ο επαχθές μνημόνιο και την ίδια στιγμή ο οποίος παραλογισμός να μας εγκαλείται για παροχολογία, για υποσχέσεις προεκλογικές, για διορισμούς κτλ. Κτλ. Αυτά τα δύο μαζί δεν γίνονται. Και 4ο μνημόνιο και παροχολογία. Εγώ θα σας έλεγα λοιπόν ότι σας καλωσορίζουμε σε ένα ιδιότυπο μνημόνιο το οποίο διαψεύδει τις κασάνδρες που προμηνύανε και προφύτευαν τα δεινά και που παρέκαμψε και την Τρόικα εσωτερικού η οποία επέπλητε κατά καιρούς διάφορους Ευρωπαίους αξιωματούχους και το Μοσχοβισί και τη Μέρκελ ότι ενδίδουν στις πιέσεις αυτής της κυβέρνησης να ανασχέσει και να αμβλύνει τη λιτότητα μετά από 8 χρόνια βάρβαρων μνημονίων και μέτρων. Είναι λοιπόν ένα μνημόνιο συνεργασίας με την κοινωνία, αποκατάστασης αδικιών, επούλωσης τραυμάτων. Η κοινωνία ακόμα έχει ανοιχτά θέματα, έχει πληγές που πρέπει να επουλωθούν. Έχουμε ακόμα δρόμο να διανύσουμε για να δρέψουμε τους καρπούς της ευημερίας, αλλά τουλάχιστον δύο πράγματα ελάφρυνσης έχουν περάσει. Κινδυνολογείται 3 χρόνια για τον κόφτη. Κάθε χρόνο επικρέμεται η δαμόκλειος πάθη του κόφτη. Όχι μόνο κόφτη δεν είδαμε, είναι η τρίτη χρονιά που θα δοθεί το κοινωνικό μέρισμα. Και μάλιστα μιλάτε για κόφτη, και αυτό είναι αξιοσημείωτο, εσείς που θέλετε να θεμελιώσετε τη συνταγματοποίησή του. Διότι είστε εσείς που προτείνετε να ενταχθεί στο Σύνταγμα η υποχρέωση ο προϋπολογισμός να διασφαλίζει απόλυτη δημοσιονομική ισορροπία. Τι είναι αυτό, συνταγματοποίηση του κόφτη. Κουνάτε το δάχτυλο, μας εγκαλείτε για τις δυσβάσταχτες ασφαλιστικές εισφορές. Όταν φέραμε την προηγούμενη εβδομάδα τη μείωση, η οποία φτάνει στο 33% των ασφαλιστικών εισφορών ελεύθερων επαγγελματιών, και την ίδια στιγμή, ποιες είναι οι προτάσεις σας, ιδιωτική ασφάλιση, κεφαλαιοποιητικό σύστημα με την ατομική μερίδα, το copy-paste δηλαδή, η πιστή αντιγραφή του συστήματος του Πινοσέτ. Θα ήθελα στον ελάχιστο χρόνο που έχω, επειδή τα γεγονότα, τα στοιχεία μάλλον και οι αριθμοί είναι αδιάψευστα, κανείς δεν μπορεί να τα αμφισβητήσει, να μιλήσω με κάποια στοιχεία. Έρχεται ο προϋπολογισμός. Έχει κάποια δημοσιονομική επιβάρυνση. Έχει περικοπές σε επίπεδο φορολογίας.
Είναι ή δεν είναι ο πρώτος προϋπολογισμός με τις κοινωνικές του δαπάνες να ξεπερνούν τα 4 δισεκατομμύρια. Στα οικογενειακά επιδόματα, στα επιδόματα της αλληλεγγύης, στα επιδόματα για την καταπολέμηση της ανεργίας, στη στέγαση, στη διατροφή, στην πρόσβαση στην ενέργεια. Είναι ή δεν είναι ο πρώτος προϋπολογισμός που μετά από 8 χρόνια περιέχει 1 δισεκατομμύριο φορολογικών ελαφρύσεων. Και οι βασικότερες εκ των οποίων είναι αυτή που ψηφίζουμε σήμερα, η μείωση του έμφυα, η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών που ήρθαν την προηγούμενη εβδομάδα, η μείωση του φόρου στις επιχειρήσεις, η επιδότηση των ασφαλιστικών εισφορών των νέων, η στήριξη της ειδικής εκπαίδευσης και της φροντίδας των ηλικιωμένων. Διότι στον προϋπολογισμό εγγράφονται 7.500 νέες προσλήψεις σε κρίσιμους τομείς. Η ειδική εκπαίδευση και η φροντίδα των ηλικιωμένων. Διότι τι να κάνουμε, κάποιοι εξημών θέλουμε πάλι να στήσουμε το κοινωνικό κράτος που κατεδαφίστηκε. Σε σχέση με τη βιωσιμότητα του ασφαλιστικού συστήματος, έκλεισε ή δεν έκλεισε το 2018 με πλεόνασμα 1,7 δισεκατομμύρια, ενώ για το 2019 το πλεόνασμα θα ξεπεράσει το 1,5 δισεκατομμύριο. Αν μπορώ να έχω ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε, μας εγκαλείτε, να ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα με δύο θέματα να κλείσω. Το ένα είναι επίσης μία έτσι μόνιμη εποδόση, είναι το θέμα των επενδύσεων και ότι καταστρέφουμε τη χώρα, δεν φέρνουμε επενδύσεις κλπ. Για το 2018 εγκρίθηκαν από το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης 1.170 επενδυτικά σχέδια νεοφυούς επιχειρηματικότητας. Τα τελευταία δύο χρόνια στον τουρισμό οι άμεσες επενδύσεις ξεπερνούν τα 3 δισεκατομμύρια. Στα ευρυζωνικά δίκτυα ξεπερνούν το 0,5 δισεκατομμύριο. Ναι, υπάρχουν και κάποιες επενδύσεις που δεν θέλουμε. Δεν θέλουμε επενδύσεις με χαμηλή κοινωνική ανταποδοτικότητα. Δεν θέλουμε επενδύσεις που απομυζούν εθνικό ή φυσικό πλούτο και δεν διασφαλίζουν το σεβασμό στα κοινωνικά δικαιώματα, σε τοπικές κοινωνίες και σε κοινωνικές υποδομές. Και όλοι γνωρίζουμε ποιες είναι αυτές οι επενδύσεις, ποιοι τις έφερναν στη χώρα, μαζί με την καταστολή και την ποινικοποίηση των κοινωνικών αγώνων, όπως συνέβη στην περίπτωση των σκουριών. Τελειώνω με τον κοινωνικό πυλώνα. Είναι σημαντικό. Επειδή ακούστηκαν επίσης ηρωνικά σχόλια για την κοινωνική κινητοποίηση, για τις απεργιακές κινητοποίησεις τις σημερινές, με αιτήματα αιχμής, την ενίσχυση της εργασίας, την αύξηση των μισθών και την ισχυροποίηση των εργασιακών δικαιωμάτων. Δεν είμαστε εμείς αυτοί. Κάποιοι άλλοι εξ όσων θυμάμαι ήταν που εισήγαγαν τον επέσχυντο υποκατώτατο μισθό στους νέους. Κάποιοι άλλοι, αν θυμάμαι καλά, είχαν καταργήσει τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας και εν μία νυχτή με απόφαση Υπουργικού Συμβουλίου είχαν μειώσει τον κατώτατο μισθό. Στις αρχές του 2019 η κυβέρνηση αναμένεται να φέρει την αύξηση του κατώτατου μισθού. Το 2019 θα είναι το έτος πιο ισχυρών συλλογικών συμβάσεων εργασίας. Η μείωση της ανεργίας είναι γεγονός. Οι νέοι θα στηριχθούν πολυδιάστατα και σε φορολογικό και σε ασφαλιστικό επίπεδο. Κυρία συνάδελφε, Κανείς, παρακαλώ, τελειώνω. Κανείς δεν ισχυρίζεται ότι όλα είναι ρόδινα και είναι μακρύς ακόμη ο δρόμος. Ωστόσο, στη μάχη της καθημερινότητας του κόσμου της εργασίας, τελειώνω κύριε Πρόεδρε, ο ΣΥΡΙΖΑ είναι δίπλα. Και σε δικαστικές αδικίες και στην υπεράσπιση των πιο αδύναμων δίνει καθημερινά το παρόν στο δρόμο των διεκδικήσεων. Από τη στήριξη των θυμάτων της Μανολάδας στις δικαστικές αίθουσες μέχρι το δικαστικό αγώνα για τη δικαίωση των θυμάτων του ρατσισμού, στη μάχη για την αποφυλάκηση αυτής της άπορης καθαρίστριας, έγινε αυτό σήμερα στο Βόλο, τον αγώνα για την έξοδο των εργολάβων από το δημόσιο, εμείς βρισκόμασταν και θα συνεχίσουμε να βρισκόμαστε όλα αυτά τα χρόνια στην πρώτη γραμμή. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ, κυρία συνάδελφε. Τι είναι, κύριε Γεωργιάδη, πέστε μου. Ποιο είναι το προσωπικό του.